Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Άλλη μια εκπομπή, τα παιδιά της νύχτας, κοντά σας. Σήμερα η εκπομπή είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι χθες, από ό,τι προχθές, από ό,τι κάθε μέρα. Αύριο θα είναι πάλι διαφορετική. Δεν υπάρχει τίποτα το γνώριμο, δεν υπάρχει τίποτα το στάνταρτ. Στη σημερινή μας εκπομπή, εκτός τον Παναγιώτη Τουλιάτο που γνωρίζετε όλοι, είναι η τρίτη ή τέταρτη εκπομπή, Παναγιώτη, που κάνουμε. Τέταρτη. Η τέταρτη εκπομπή. Εκτός τον Παναγιώτη Τουλιάτο που γνωρίζετε, μαζί μας θα είναι μάλλον και ο κύριος Σωκράτης Τσέβης, καθηγητής, θρησκεολόγος και ψυχαναλυτής, τον οποίο γνωρίσαμε την περασμένη Τρίτη από το τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελονά. Καλή σας ημέρα σε όλους. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Να πούμε εδώ τώρα για τον κύριο Τσέβη πώς έγινε και είναι καλεσμένος σήμερα. Κατά κάποιο τρόπο απήχθη. Απήχθη διότι παραλίγο να με παρεξηγήσετε. Όταν είπα ότι δεν μπορώ να έλθω, είναι το θέμα της υγείας μου. Είμαι κρυωμένος άσχημα. Αλλά το θεώρησα ότι πρέπει να έρθω διότι ήταν και αίτηση από πάρα πολύ κόσμο. Με φάνηκε παράξενο. Κατακλυσμός τηλεφώνων και μου είπαν οπωσδήποτε και με φορείο θα πας στην εκπομπή του Μιλωνά. Εγώ θα σας πω κάτι. Αν δεν ερχόσταν σήμερα στην εκπομπή, θα με παρεξηγούσατε. Σίγουρα. Χωρίς να ξέρετε όμως ότι είμαι άρρωστος. Δεν θα το πίστευα. Φαίνεται. Το αληθές του λόγου. Εκτός τον κύριο Σωκράτη Τσέβη και τον Παναγιώτη Τουλιάτο, υπάρχει και ένας ιατρός, ο κύριος Μανώλης Μπριλάκης, ιατρός ιδρυτής του Ινστιτούτου Έρευνας και Εφαρμογής της Βιοακτινικής και διευθυντής του αντίστοιχου Ινστιτούτου στο Μιλάνο. Δεν ξέρω τι σας λέει αυτός ο τίτλος. Στην Αμερική γίνεται πάταγος με όλα αυτά τα συστήματα, τις έρευνες κτλ. Σήμερα ο γιατρός, ο κύριος Μανώλης Μπριλάκης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσει όσο μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Και σε μια άλλη εκπομπή θα τα καταλάβουμε, φαντάζομαι, όλα. Κύριε Μπριλάκη, δεν ξέρω ο κόσμος τι σκέπτεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι σχέση μπορεί να έχει ο γιατρός, ο επιστήμονας, σε μια συζήτηση θρησκευτική, να το πούμε. Εγώ θα πω ότι έχει σχέση. Έως ένα σημείο τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Δεν θα κάνω αυτές τις ερωτήσεις τώρα, αφού πρώτα πείτε εσείς δύο-τρία πράγματα για το βιοακτινική ενέργεια. Για μένα είναι κινέζικα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Ωραία, ευχαριστώ που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα τόσο καινούριο όσο και πανάρχαιο. Καταρχήν, η βιοακτινική ενέργεια, η βιοενέργεια, η άβρα, η πνοή ζωής, με οποιοδήποτε όνομα και αν την ονομάσουμε, είναι η μοναδική ενέργεια που υπάρχει τουλάχιστον στον πλανήτη μας, που είναι η ζώσα ενέργεια. Δηλαδή, ναι, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε την θερμότητά μας, να μετρήσουμε την μαγνητική ενέργεια, να μετρήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια και άλλες ενέργειες. Έχουμε και τη δυνατότητα να μετρήσουμε ακόμα μία άλλη μορφή ακτινικής ενέργειας, την βιοενέργεια. Αυτό είναι δυνατόν διότι έχουμε το μηχάνημα το κατάλληλο που μας επιτρέπει να φωτογραφίζουμε την βιοενέργειά μας. Ιστορικά θέλω να αναφέρω ότι περίπου πριν 50 χρόνια ένας σοβιετικός φυσικός, ο Σέιμον Κίρλιαν, μαζί με τη σύζυγό του, μια μέρα στο εργαστήριό τους εντελώς τυχαία, όπως συνήθως οι περισσότερες ανακαλύψεις γίνονται τυχαία, είδαν κάποιους πινθύρες να βγαίνουν από τα χέρια τους την ώρα που έκαναν ορισμένες φωτογραφίες. Σιγά σιγά προχώρησαν στις έρευνες και στις μελέτες και έτσι σήμερα έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για το μηχάνημα Κίρλιαν, για το φαινόμενο Κίρλιαν, για τη φωτογραφία Κίρλιαν. Τι φωτογραφίζουμε? Αυτό είναι. Τι φωτογραφίζουμε? Τι φωτογραφίζουμε? Είπαμε ότι το σώμα μας, σαν ζωντανός οργανισμός που είναι γεμάτο από πολλές ενέργειες. Βάζουμε το θερμόμετρο, μετράμε τη θερμότητά μας, την επιδερμική θερμοκρασία. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε το μαγνητικό πεδίο του οργανισμού μας. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, έχω φέρει και μηχάνημα για να δείξουμε και αυτή τη μέτρηση, καθώς επίσης μπορούμε να δούμε και το μαγνητικό πεδίο και τον στατικό ηλεκτρισμό. Είπαμε λοιπόν ότι η βιοενέργεια είναι η μοναδική ενέργεια που κάνει να ξεχωρίζει οτιδήποτε είναι ζωντανός οργανισμός, μα είτε είναι φυτικός, είτε είναι ζωικός, είτε είναι ο ανθρώπινος, από όλα τα άλλα αντικείμενα που διαθέτουν ενέργεια, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια, είτε συμπυκνωμένη, άρα ύλη, είτε όχι. Και έτσι σήμερα με την βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να φωτογραφίσουμε την ενέργειά μας και όχι μόνο να τη φωτογραφίσουμε, μπορούμε να την αναλύσουμε. Να εξηγήσουμε δηλαδή, να δούμε τι συμβαίνει. Βεβαίως. Άρα φωτογραφίζοντας την βιοενέργειά μας και συνήθως φωτογραφίζουμε τα 10 δάχτυλα των χεριών μας, ναι. Τα 10 δάχτυλα, όπου μπορούμε να απεικονίσουμε και απεικονίζεται όλος ο οργανισμός μας και κάθε όργανο χωριστά. Έτσι δηλαδή, ναι. Έχουμε τη δυνατότητα για 73 όργανα ή περιοχές οργάνου του σώματός μας να έχουμε μία πλήρη βιοενεργειακή διάγνωση, που υπογραμμίζω, η διάγνωση που κάνουμε φωτογραφίζοντας την βιοενέργεια δεν είναι παθολοδιάγνωση. Διότι, αν παραδείγματος χάρη δούμε ότι έχουμε μία έλλειψη βιοενέργειας στην καρδιά μας, ναι. Δεν είναι σε θέση το μηχάνημα να μας πει εάν πρόκειται για μία έλλειψη του μυοκαρδίου ή της στεφανιαίας ή κάποιας βαλιβίδας. Όχι. Τέτοιου είδους διαγνώσεις τότε στέλνουμε τον εξεταζόμενο, το πρόβλημα, δηλαδή, εντοπίζουμε μόνο το όργανο και για περαιτέρω εξετάσεις είναι πλέον οι δήμονες γιατροί, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικότητες, ναι. Στην ιατρική, οπότε ο καθένας πλέον αντιμετωπίζει και βλέπει τον τομέα του. Και αυτό γίνεται φωτογραφίζοντας τα 10 δάκτυλα. Αυτό γίνεται φωτογραφίζοντας τα 10 δάκτυλα ή τις δυο μας παλάμες. Εδώ ακούμε συχνά να λέμε ταιριάζουν τα χνότα μας, είναι ο κολλητός μου, είναι η κολλητή μου. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει να βλέπουμε έναν άνθρωπο και να τον αντιπαθούμε από την πρώτη ματιά, με την πρώτη ματιά, ή να τον συμπαθούμε. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα δούμε, αν μπορούμε να τα δούμε με αυτό το μηχάνημα. Πράγματι είναι μια ωραία ερώτηση και ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, ίσως να αγνοεί και τη λέξη βιοενέργεια, λέει ότι το τάδε πρόσωπο μου είναι συμπαθής. Τον γνωρίζεις? Όχι. Ή μου είναι αντιπαθής. Μα τον γνωρίζεις, σου έκανε τίποτα? Χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει ωστόσο. Ή μου περνάει αδιάφορος. Σήμερα πάλι με την φωτογραφία Κίρλιαν έχουμε την δυνατότητα να πιστοποιήσουμε εάν δύο άτομα μπορεί να είναι συμβατά σαν ψυχοβιοενεργειακή συμβατότητα ή όχι. Αυτό δεν ταράζει λίγο τις ανθρώπινες σχέσεις? Αυτό όχι μόνο μπορεί να ταράξει τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά μπορεί και να βοηθήσει τις ανθρώπινες σχέσεις. Διότι δεν είναι τίποτα στάσιμο. Όλα μεταβάλλονται. Τον άνθρωπο που σήμερα μπορείς να αγαπάς, αύριο η αγάπη μπορεί να γίνει μίσος. Άρα η εξέταση που κάνουμε δεν έχει ατέρμονη χρονική διάρκεια. Είναι πάντα στιγμιαία. Πείτε μου κάτι. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Αν π.χ. ταιριάζουν τα χνότα μου με τη Λένα, αν συμπαθώ τον κύριο Τουλιάτο ή αν με συμπαθεί ή τον κύριο Σωκράτη. Αλλά θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Για τα αισθηματικά. Και υπάρχει λόγος που κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι κάποιο συγκεκριμένο δάχτυλο? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Στην Αμερική λοιπόν υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μηχανήματα που λένε βιοενέργεια. Βάζεις το δάχτυλό σου σε ένα... Ακουμπάς το δάχτυλό σου στο μέταλλο, ρίχνεις μέσα 25 cents, υπολογίζει κάτι, παίρνει θερμοκρασίες και σου λέει διάφορα πράγματα. Αυτό ήταν απάτη που βγήκε έτσι στους δρόμους? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω καν το θέμα και δεν μπορώ να κρίνω. Πλην όμως πρέπει να ξέρουμε ότι παντού, όχι μόνο στην Αμερική και στην Ελλάδα, προσπαθεί ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί τον πόνο του άλλου, την άγνοια του άλλου. Το σπουδαιότερο. Βεβαίως, όπως και εδώ παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ο πρώτος Έλληνας γιατρός που εφαρμόζω όχι μόνο ερευνητικά αλλά και πρακτικά την βιοενέργεια με την βιοθεραπεία. Διευθύνω το Επιστημονικό Ινστιτούτο και αυτό εδώ της Ελλάδος και του Μιλάνου. Όσον αφορά για το Μιλάνο, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στον μεγάλο επιστήμονα, ερευνητή, τον καθηγητή τον Αρνάντο Τζανάτα, ο οποίος δυστυχώς πέθανε πριν ένα χρόνο. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στον κόσμο πάνω σε αυτόν τον τομέα, ιδρυτής αυτού του Ινστιτούτου και πρόεδρος της Διευρωπαϊκής Ένωσης Συμπληρωματικής Ιατρικής, που αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, είμαι και πρόεδρος της Διευρωπαϊκής Ένωσης Συμπληρωματικής Ιατρικής που έχει έδρα το Μιλάνο. Λοιπόν, έλεγα ότι όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τον πόνο του άλλου παρουσιάζονται σαν θεραπευτές, σαν βιοθεραπευτές, ενώ στην ουσία μπορεί να είναι και ένας απλός τσαρλατάνος. Ένα τέτοιο μηχάνημα σε λάθος χέρια είναι επικίνδυνο, σαν αυτά που έχετε φέρει εσείς εδώ στο στούντιο? Όχι, διότι με αυτά τα μηχανήματα μπορούμε απλώς να φωτογραφίσουμε την βιοενέργεια των χεριών μας. Και θέλετε να το χρησιμοποιήσετε αυτό ως τι? Ναι. Σε ποιους τομείς, πού είναι χρήσιμο? Στα αισθηματικά, ας πούμε, αν ταιριάζουν τα χνότα μου? Όχι, με τη Λένα. Καταρχήν ήθελα να μιλήσω ειδικά για το βιοενεργειακό check-up. Το βιοενεργειακό check-up γίνεται με το μηχάνημα Κίρλιαν και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή τι κάνουμε? Φωτογραφίζοντας την ενέργεια των χεριών μας, είμαστε σε θέση να δούμε για όλο τον οργανισμό και για κάθε όργανο του σώματός μας ξεχωριστά πόση ακριβώς ενέργεια έχει ή πόση ενέργεια του λείπει. Η έλλειψη βιοενέργειας τι σημαίνει? Καταρχήν, όταν ένας άνθρωπος είναι υγιής, βρίσκεται σε μία ισορροπία. Ναι. Και όταν η ισορροπία αυτή είναι ψυχική και σωματική, τότε βρίσκεται σε μία αρμονία. Και είναι ό,τι καλύτερο που μπορούμε να ευχηθούμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ναι. Όταν διαταραχτεί αυτή η αρμονία, δεν έχει σημασία προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Έχει διαταραχτεί. Η προσπάθεια λοιπόν του γιατρού ή του οποιοδήποτε θεράποντα είναι να αποκαταστήσει αυτή την ανισορροπία. Πόσο σοβαρά το λαμβάνει υπόψη το γιατρός όταν εγώ πάω με ένα τέτοιο print out, δεν ξέρω την ορολογία ποια είναι, σε ένα γιατρό και θα πω έκανα αυτό με τον τάδε γιατρό και μου είπε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε στην καρδιά. Πόσο σοβαρά θα με πάρει ο γιατρός εμένα όταν του παρουσιάσω εγώ? Να μιλήσουμε στην πραγματικότητα. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα ήδη είμαστε λίγοι γιατροί, γιατί έχω και σχολή βιοθεραπευτών, όπου βιοθεραπευτής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε χαρισματικός άνθρωπος. Και όταν λέμε χαρισματικός άνθρωπος, εννοούμε εκείνα τα δημιουργήματα του Θεού που διαθέτουν πολύ περισσότερη ενέργεια από ένα κοινό άνθρωπο. Και ουσιαστικά ένας δυναμικός βιοθεραπευτής μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ζώσα μηχανή παραγωγής βιοενέργειας. Στην Ελλάδα ακόμα η βιοθεραπεία βρίσκεται στα σπάργανά της. Όπως δηλαδή βλέπουμε ότι ο βελονισμός χιλιάδες χρόνια που εφαρμόζεται στην Κίνα και στην Άπα Ανατολή και που από αρκετά χρόνια εφαρμόζεται στην Ελλάδα, όπως και η ομοιοπαθητική. Δηλαδή δύο κλάδοι της ιατρικής που μπορούμε να πούμε ότι σήμερα αγκαλιάζουν ένα μεγάλο μέρος των ασθενών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως. Ακόμα αυτές οι ειδικότητες, όπως και η βιοθεραπεία, δεν είναι αναγνωρισμένες, όπως λέμε, από τον Ιατρικό Σύλλογο, από το επίσημο κράτος, δηλαδή από το Υπουργείο. Γνωρίζετε και τους λόγους? Υπάρχουν λόγοι? Οι λόγοι πάντα υπάρχουν. Οι λόγοι πάντα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε τους λόγους. Όχι, να προχωρήσουμε ή αν θέλετε να το κάνετε. Καταρχήν θα έλεγα όσον αφορά για τη βιοθεραπεία, ένας από τους λόγους είναι ότι ο κόσμος και ιδίως ο ιατρικός κόσμος αγνοεί αυτό το θέμα. Και μπορεί να μας φανεί παράξενο, μα πώς ένας επιστήμονας, ένας γιατρός να μην ενδιαφέρεται έστω να ενημερωθεί. Διότι η ενημέρωση, κατά τη γνώμη μου, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχουμε όλοι μας. Και πόσο μάλλον για την υγεία, που νομίζω ότι είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Και μπορώ να το πω εγώ προσωπικά, δεν με γνωρίζετε, με έχετε δει πρώτη φορά, αλλά μόνο όταν πατήσουμε στον πυθμένα και δεν πάει άλλο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε τι πάει να πει υγεία. Και τότε ψάχνουμε εξόδους. Και τότε ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια, αλλά σημαντικό είναι εκτός από τα αίτια να βρούμε και τις ρίζες. Που οι ρίζες είναι πάντα σχεδόν, να μην είμαστε απόλυτοι, είναι ψυχολογική. Να, γιατί συμβουλεύω να κάνουμε μία ψυχοσωματική διάγνωση. Και ίσως αύριο να είμαστε σε θέση να κάνουμε μία ακόμα ευρύτερη διάγνωση, την πνεύματο-ψυχοσωματική διάγνωση, για να είμαστε σε θέση να κάνουμε μία πνεύματο- ή ψυχοσωματική θεραπεία. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είστε απόψε μαζί μας και που θα δούμε κοντά σας όλα αυτά τα υπέροχα. Όχι, γνωρίζω λίγα πράγματα και προσπαθώ να μάθω. Χαίρομαι που τα μοιράζετε μαζί μας. Εσείς, κύριε Τσέβη, τι γνωρίζετε γύρω από αυτό το θέμα? Εγώ γύρω από αυτό το θέμα πρώτη φορά από τον κύριο Μπριλάκη. Πρώτη φορά τον γνωρίζω. Βέβαια έχω ακούσει για το μηχάνημα και για την μέθοδο. Μάλιστα έχω ακούσει ότι χρωματίζεται η άβρα, παίρνει διάφορους χρωματισμούς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον έχετε σχέσεις εσείς με αυτήν την υπόθεση ή είναι η άλλη ομάδα των ασχολουμένων με την υπόθεση που την εκμεταλλεύονται, από ό,τι ακούω από εσάς. Καταρχήν εγώ έχω να σας πω, κύριε Μπριλάκη, ότι δεν ήξερα ότι σήμερα θα είστε εδώ καλεσμένος. Είδα το όνομά μου μαζί με το δικό σας. Βέβαια, όχι πως έχω κάποιους ενδιασμούς για να παρευρίσκομαι μαζί σας, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι σήμερα το πρωί επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και μίλησα με αρκετούς παράγοντες στο Υπουργείο και κανένας δεν σας ξέρει, κανένας δεν γνωρίζει γενικά ορισμούς με βιο-ακτινική, είπατε, βιο-ακτινική, το λέω σωστά, με βιο-ενέργεια και γενικά με όλα τα βιο. Όλα τα βιο το Υπουργείο δεν τα αναγνωρίζει. Βέβαια επικοινώνησα, επιτρέπετε να πω τα ονόματα. Λοιπόν, καταρχήν πήραμε τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και μίλησα με κάποια κυρία Παρασκευοπούλου. Μίλησα με τον Διευθυντή Βιοιατρικής Τεχνολογίας, αυτός ασχολείται με τα μηχανήματα, τα οποία δεν τα έχει υπόψη του καθόλου. Τον κύριο Καρασούλα. Μίλησα με την κυρία Καμένου. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν σας ξέρουν, δεν ξέρουν τη μεθοδό σας και κατέληξα σε ένα συμπέρασμα ότι είναι, εγώ δηλαδή, η δική μου γνώμη, ότι είναι μια παραϊατρική μέθοδος. Εκεί κατέληξα στο συμπέρασμα, γιατί τη στιγμή που το Υπουργείο βγαίνει επίσημα και λέει ότι δεν σας αναγνωρίζει, δεν αναγνωρίζονται αυτές οι μέθοδοι γενικά, από εκεί και πέρα πλέον εμείς που δεν είμαι θα ιατροί, γιατί δεν είμαι γιατρός, που δεν είμαι θα ιατροί, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Κάτι συμβαίνει. Τη στιγμή που το κράτος δεν το αναγνωρίζει, το μηχάνημα μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία λέτε. Αν και βέβαια εγώ προσωπικά σαν θρησκεολόγος δεν συμφωνώ, διότι μπλέξατε την υπόθεση του Θεού με την βιοενέργεια, ενέργεια μοναδική επάνω στον πλανήτη. Ζώσα ενέργεια. Ζώσα ενέργεια. Λοιπόν, κύριε Μπριλάκη, πρέπει να μάθετε ότι δεν είναι μόνο η βιοενέργεια, η ζώσα επάνω στον πλανήτη, παρά υπάρχουν και ενέργειες φοβερές, τις οποίες ο άνθρωπος, ο πολύς ο κόσμος, όπως μπορεί να μην ξέρει αυτό το μηχάνημα και όλες αυτές τις μεθόδους, έτσι δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν, πέραν από τις βιοενέργειες που αναφέρεται, ότι υπάρχουν και ενέργειες τις οποίες δεν τις βλέπει, υπεύθυνος βέβαια ο άνθρωπος που δεν τις βλέπει, όχι πως δεν μπορεί να τις δει, απλούστατα έχει έρθει η κοινωνία σήμερα έτσι σε μια κατάσταση που ο άνθρωπος πλέον έχει καταφύγει σε αυτές τις μεθόδους. Παλαιότερα δηλαδή, πολύ φοβερότερες ενέργειες, και θα έλθουμε στη συνέχεια της συζητήσεως, θα γίνω πιο σαφής, θα δούμε ότι ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε ούτε ηλεκτρονικές μεθόδους, ούτε... Οι ερωτήσεις ποιες είναι, δεν καταλάβαμε. Η ερώτηση είναι ότι δεν αναγνωρίζεται αυτή η μέθοδος, κύριε Μιλωνά. Τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ένας επίσημος παράγων, δεν το αναγνωρίζει. Δεν ξέρω αν στο και εσύ έχετε φτάσει σαν ιατρός, διότι οι πληροφορίες μου κατέληξαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, που είναι, όπως με πληροφόρησαν από το Υπουργείο, είναι το ανώτατο Κεντρικό Συμβούλιο, που βέβαια όταν γίνεται η εισαγωγή σε μια καινούρια μέθοδο, τότε συγκροτείται μια ομάδα, από ό,τι κατάλαβα, ειδικών, που πλέον παίρνει το ζήτημα, το αναλύει και αναγνωρίζει ή όχι ένα ζήτημα. Τώρα, η ερώτησή μου είναι, Πρώτον, γιατί δεν σας ξέρουν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, και δεύτερον, αν έχετε φτάσει στο ΚΕΣΥ και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες εκ μέρους σας για να αναγνωριστείτε. Διότι τότε μπορώ να βγω και εγώ και να πάρω ένα κομπιούτερ και να αρχίσω να λέω βιοακτινοδιαγνώστης και μπορώ να επισέλθω στην ψυχή του ανθρώπου και να κάνω... Καλά, εσείς το κάνετε έτσι και αλλιώς με διαφόρους άλλους τρόπους. Κύριε Μελωνά, επιτρέψτε μου, δεν το κάνω εγώ, δεν είμαι άξιος να το κάνω. Μπορεί να είμαι θρησκεολόγος, δεν είμαι θεολόγος. Άλλο θεολόγος, άλλος ο θρησκεολόγος, θα τα συζητήσουμε. Αλλά η ερώτησή μου προς τον κύριο Μπριλάκη, δηλαδή δίνω μία εικόνα ότι σήμερα επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στη συνέχεια οι πληροφορίες μου κατέληξαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και ερωτώ να μάθω γιατί θα σας γνωρίζουν και τη μέθοδό σας. Οπότε δηλαδή επισύρει κάποιον κίνδυνο, θα έλεγα, από χίλιες δύο πλευρές, από το να είναι καρκινογόνο το μηχάνημα, από το να... Επιτρέψτε μου να δείξω κάτι που έχω εδώ και θα πάμε στη συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, έχει πέσει στα χέρια μας αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Μπορείτε να το δείξετε σε εκείνη τη μηχανή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Όπως πολύ καλά θα δει ο κόσμος, μιλάμε για την άβρα, δηλαδή την βιοενέργεια που βγάζει το σώμα. Όχι. Όχι. Δεν είναι αυτό. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, τι είναι? Δεν ξέρω. Αυτό είναι... Μία ακτινοβολία γύρω από το κεφάλι. Αυτό δεν ξέρω. Δεν είναι μία ενέργεια. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρετε τι είναι. Όχι. Αυτό μιλάμε... είναι και ένα τρούκο. Μπορεί να είναι και ένα, τρούκο. Ένα τρούκο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή εδώ πέρα τώρα μπερδεύονται τα πράγματα. Εδώ πολύ σωστή είναι η ερώτησή σας. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτά ο είναι κόσμος, από... Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Θα πούμε τι είναι αυτό στη συνέχεια. Πρέπει να ενημερωθεί σωστά και υπεύθυνα. Εγώ είμαι γιατρός και σαν γιατρός προσπαθώ να... θεραπεύσω και θεραπεύω δεν σημαίνει ότι πάντα έχουμε την ίαση του ασθενή. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τον πάσχοντα. Και το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Υγείας δεν είναι μόνο Υπουργείο των Γιατρών. Είναι Υπουργείο της Υγείας και αφορά όλο τον τομέα, όλο τον κλάδο της υγείας. Αφορά όλο τον ελληνικό λαό, κύριε Μπριλάκη. Όλο... Αφορά αυτό ακριβώς. Ότι γιατί... αφορά... όλο τον λαό, όλο τον κόσμο. Επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρουσιάζεται, εάν το παρουσιάσουμε δηλαδή ότι είναι ένα καλό πράγμα, ένα καλό μηχάνημα που μπορεί να μας κάνει μία. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι άρρωστος αυτή. Κοιτάξτε, προσέξτε, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, δεν παρουσιάζουμε το μηχάνημα ούτε για καλό ούτε για κακό. Ενημερωτικά το παρουσιάζουμε και ο καθένας από εμάς που θα το δει μπορεί να ξεχωρίσει. Το καλό και το κακό. Παρακαλώ. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να αφήσουμε την κουβέντα. Εάν μου επιτρέπετε, το ξέρω ότι μπορεί να είναι μια παρένθεση στη συζήτησή μας. Θέλω όμως να ενημερώσω εδώ τον φίλο τον κύριο Σωκράτη ότι στο Υπουργείο και στο ΚΕΣΥ πριν αρκετούς μήνες, πάνε τώρα 10 μήνες, έχω καταθέσει μια καινούργια τεχνική θεραπείας καρκίνου. Επειδή ο ίδιος είμαι πρώην καρκινοπαθής. Πριν 10 χρόνια είχα κακοήθες μελάνομα και κανονικά πρέπει να είχα πεθάνει. Και όμως είμαι και ζωντανός και υγιής και δουλεύω και από το πρωί ως το βράδυ και χαρίζω για την ενέργειά μου στον κόσμο για να τον βοηθήσω. Αυτή η μέθοδος που είναι, βασίζεται πάνω στην σιδηρομαγνητική υπερθερμία είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται κλινικά τώρα και 5 χρόνια σε 3 πανεπιστήμια της Ρωσίας. Εντάξει. Και που αρκετοί Έλληνες συνάδελφοι τη γνωρίζουν αυτή τη μέθοδο, γιατί με αυτή τη μέθοδο για πρωτοπαθείς καρκίνους, εκτός από το κεφάλι, καρκίνους αίματος και οστά, μπορούμε να έχουμε 100% θεραπεία. Για μεταστατικές περιπτώσεις, εκεί τα αποτελέσματα είναι πολύ μικρότερα και φτάνουν ένα 20-25%. Έχω καταθέσει αυτή τη μέθοδο τώρα και 10 μήνες και ακόμα το ΚΕΣΥ δεν έχει αποφασίσει. Αλλά με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να σώσουμε πάρα πολύ κόσμο. Και ερχόμαστε πάλι ξανά στο θέμα. Εγώ σαν γιατρός έχω την δυνατότητα να επικοινωνώ με τον ασθενή μου και να εφαρμόσω την θεραπεία που κατά γνώση και συνείδηση μπορώ και ξέρω να εφαρμόσω. Και πράγματι νομίζω ο νόμος αυτό το δικαίωμα μου το δίνει. Τώρα, ερχόμαστε όσον αφορά για την βιοενέργεια. Με τα μηχανήματα Κίρλιαν φωτογραφίζουμε την μόνη ζώσα ενέργεια που μπορούμε να αποδείξουμε. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως τα μικροβία υπάρχουν. Υπήρχαν πάντα. Δεν είχαμε όμως τη δυνατότητα ούτε να τα δούμε, ούτε να τα φωτογραφίσουμε, ούτε να τα διαγνώσουμε. Αυτό έγινε δυνατόν από τη στιγμή που είχαμε το μηχάνημα, το μικροσκόπιο. Το ίδιο και με τη βιοενέργεια. Αν δεν είχαμε το μηχάνημα Κίρλιαν για να μπορέσουμε να φωτογραφίσουμε, να δούμε, να αναλύσουμε και να κάνουμε καθαρά βιοενεργειακή διάγνωση, αυτό θα ήταν αδύνατον και να γιατί επιστημονικά μπορούμε και τα αποδεικνύουμε. Και αυτά που μπορούμε να αποδείξουμε, αυτά και μόνο πιστεύω και μπορούμε να πιστέψουμε. Κύριε Μπριλάκη, επιτρέψτε μου τώρα, θα παρέμβω πάλι κύριε Μιλωνά. Μέχρι αυτό το επίπεδο, επιτρέψτε μου να σας πω, έχετε ανακαλύψει κύριε Μπριλάκη. Αυτήν την βιοενέργεια και νομίζετε ότι στον πλανήτη επάνω υπάρχει μόνο αυτή η βιοενέργεια. Δεν την ανακάλυψα εγώ, συγγνώμη. Η βιοενέργεια υπάρχει στον πλανήτη μας από τη στιγμή που υπήρξε ζωή στον πλανήτη. Κοιτάξτε, βιοενέργεια πάνω από τη ζώσα ενέργεια. Δηλαδή θέλετε αυτή τη στιγμή να με κάνετε να πιστέψω ότι ολόκληρο Υπουργείο και τόσος κόσμος αγνοεί το γενικά περιβίο, βιοενέργεια, βιοακτινική κλπ. Μην το θέτετε έτσι, μην το θέτετε έτσι θέμα Υπουργείου, γιατί θα φτάσουμε, μου δίνετε, μου βάζετε λόγια στο στόμα να πω και άλλα πράγματα στο Υπουργείο, γιατί ασχολούνται κτλ. Ας τα αφήσουμε το Υπουργείο απ' έξω. Όσον αφορά και τα πορεία του Υπουργείου, θέλω στη βιοενέργεια τότε. Συγγνώμη, να σας απαντήσω σε κάτι. Πέρυσι το καλοκαίρι με είχε καλέσει διευθυντής του Υπουργείου, μάλιστα, για να κάνω μάθημα σε περίπου 100-150 γιατρούς γενικής ειδικότητος πάνω στην θεραπεία πόνου, επειδή είμαι εξειδικευμένος στην θεραπεία πόνου, και κατεξοχήν αναφέρθηκα και μίλησα για την βιοθεραπεία, την βιοενέργεια και την βιοθεραπεία. Υποχρεωμένοι είναι νομίζω ότι ό,τι γίνεται μέσα στη χώρα για καλό να το Άρα θέλω να σας δείξω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν παροπίδες. Παραδείγματος χάρη, ο ακαδημαϊκός, ο Γεώργιος Μερίκας. Μάλιστα. Πριν 5 χρόνια που πρωτοήρθα για να μιλήσω στην Ελλάδα για την βιοενέργεια και την βιοθεραπεία, μάλιστα, ο κύριος Μερίκας δεν με γνώριζε, με πήρε τηλέφωνο και παρόλα τα 80 τόσα χρόνια του με κάλεσε για να τον ενημερώσω για αυτό το καινούριο θέμα. Και ο ίδιος, αν μας ακούει, μπορεί και να επιβεβαιώσει του λόγου το αλεθές, και μου είπε: αγαπητέ Μπριλάκη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου, διότι φέρνεις κάτι το καινούργιο, κάτι το επαναστατικό και μέσα στην ιατρική. Κάθε τι καινούργιο, κύριε Μπριλάκη, επιτρέψτε μου, κάθε τι καινούργιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, εμείς οι απλοί πολίτες το κοιτάμε δύσπιστα και περίεργα, όπως κάνει και ο κύριος Σωκράτης. Για να προχωρήσουμε όμως, έχουμε καιρό να διαφωνήσουμε. Σε ένα μόνο θα συμφωνήσουμε εμείς, στο ότι θα διαφωνήσουμε. Θα σας πω, δεν ήρθα εδώ για να διαφωνήσω. Όχι, καλώς κάνατε. Αλλά η βιοενέργεια είναι οπωσδήποτε μία από τις πολλές ενέργειες. Θα το δούμε. Υπάρχει ανώτατη ενέργεια την οποία μπορούμε και να αποδείξουμε. Θα μας μιλήσετε κύριε. Βεβαίως και θα μιλήσουμε. Ο κύριος Μπριλάκης έχει φέρει ένα εξοπλισμό εδώ, σε λίγο θα το δούμε από κοντά, αφού πρώτα ο κύριος Τουλιάτος μας πει και ο ίδιος τι γνωρίζει για την βιοενέργεια. Εγώ δεν θα πω τι γνωρίζω, γιατί δεν μας φτάνουν πολλές εκπομπές, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αμερόληπτα, σαν ένας καλεσμένος, βλέπω μία εισαγωγή στο Μεσαίωνα, μάλλον επαναφορά στο Μεσαίωνα, και μάλιστα ας αφήσουμε το Μεσαίωνα να πάμε λίγο στη φωτογραφία. Όταν βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες, ο κόσμος νομίζω ήταν μαγεμένος, του κάναν μάγια και τον αποτύπωσαν σε ένα χαρτί, και ακόμα και στην Αφρική, όπου πέρασα πάρα πολλά χρόνια, όταν βγάζαμε φωτογραφία, στην αρχή νομίζανε ότι θα πεθάνουνε. Αλλά όταν το βγάζαμε φωτογραφία τον μαύρο, νομίζω ότι θα ζήσει και αιώνια, γιατί δεν κουνιόταν ούτε γέρναγε. Δηλαδή, μία είσοδος τέτοια υπάρχει στην Ελλάδα, που είπε ο κύριος Τσέβης ότι είναι με βίο στην Ελλάδα. Δεν έχει ένα ερωτηματικό, το βάλω έτσι. Βίο είναι ελληνική λέξη που σημαίνει ζωή. Υπάρχει βιολογία, μικροβιολογία, και δεν νομίζω να είναι εκτός ιατρικής αυτές οι ορολογίες. Δεν μιλάμε για ιατρική, κύριε Τουλιάτο, θα σας όχι, διαβάσω. Μα για ιατρική μιλάει ο άνθρωπος. Είναι γιατρός. Πριν είπατε οτιδήποτε βίο. Βιοακτινική, βιοενέργεια, δηλαδή από αυτής της πλευράς, για να μην από αυτής της πλευράς, η βιολογία, για όνομα, η βιολογία είναι επιστήμη ανεγνωρισμένη. Η βιοενέργεια δεν είναι κάτι το ανεγνωρισμένο. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Άλλο η βιολογία, μια πανάρχαιη επιστήμη, και άλλο η βιοενέργεια αυτή τη στιγμή, και που παίρνουν στο Υπουργείο Υγείας και σου λένε: δεν ξέρουμε, ανθρωπέ μου, τι πράγμα είναι αυτό, τι μας λέτε. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όχι κατά τη γνώμη μου. Είναι αλήθεια ότι αυτή η γνώση δεν είναι καθόλου καινούρια. μπορούμε να πάμε χιλιάδες χρόνια π.Χ. στον κένταυρο Χείρον, όπου η λέξη κένταυρος είναι αυτός που κεντρίζει ή κεντρίζει την άβρα, και χείρον είναι από το χειρουργός, όπου εκτελεί κάποια χειρονακτική εργασία. Αυτός εδίδαξε τον Ασκληπιό, ήταν ιός του Κρόνου. Λοιπόν, δεν είναι μυθολογία, είναι ιστορία, γιατί το μυθολογό είναι παράδοση. Το παραμυθολογό είναι ψεύτικο. Όταν λοιπόν κάποιος από την αρχαία Ελλάδα, Έλλην, διδάσκει στον Θεό της ιατρικής, ας το πούμε έτσι, τον Ασκληπιό, την μέθοδο να κεντρίζει από το κέντορ, που πάει να πει έχω κεντρεί, ο ενίοχος που έχει κεντρεί και κεντρίζει, έτσι κέντρει την άβρα, η άβρα που είναι ο πρωινός αέρας της θάλασσας, αυτό το φρέσκο, που δεν βλέπουμε κάτι, αλλά υπάρχει, αισθανόμαστε. Λοιπόν, όταν είναι γνωστή στην αρχαία Ελλάδα αυτή η μέθοδος και υπάρχει ήδη σε εμάς, ο κένταυρος, αυτός που κεντρίζει την άβρα και θεραπεύει διαμέσου της άβρας, νομίζω ότι αυτά εδώ, κατά τη γνώμη που βλέπουμε, ναι μεν είναι σε κάποιο εμβριακό στάδιο, αλλά μην ξεχνάμε, κάτι που ήταν δικό μας και χάθηκε, ξαναεμφανίζεται πάλι, και στους πολλούς είναι δύσκολο να το δεχτούν, γιατί είναι ακριβώς του λόγου το αληθές. Επαληθεύεται. Όπως η φωτογραφία, το ίδιο και η θερμογραφία, όπως το εγκεφαλογράφημα, έχει δικό του ηλεκτρονικό σύστημα ο εγκέφαλος, και πριν δεν το πιστεύαν ότι υπάρχει ηλεκτρισμός στον εγκέφαλο, και με το εγκεφαλογράφημα βλέπουμε ακριβώς τους παλμούς, τα κύματα που εκπέμπονται μέσα στον αέρα. Εκπέμπει κύματα. Αυτά, όπως είπε τυχαία, δεν είναι τυχαίο. Η Θεία Οικονομία, ο Θεός ο ίδιος, μέσα από την ιεραρχία του, που δεν βλέπουμε, γιατί βλέπουμε τους αγγέλους, γιατί τους πιστεύουμε, τους δεχόμαστε. Είδε κανένα σας τον Ιησού, γιατί τον πιστεύετε. Είδε κανένα σας την άβρα των Αγίων, το Φωτοστέφανο, πάνω από το κεφάλι. Έχει σχέση αυτό, κύριε Μπριλάκη? Έχει σχέση αυτό που μόλις είπε τώρα ο κύριος Τουλιάτος? Πιστεύω ότι... με το... ναι, δεν ξέρω. Είναι τυχαίο αυτό ή κάποιος το είδε? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αυτό πιστεύω και εγώ. Πολύ πιθανόν οι πρώτοι αγιογράφοι να έβλεπαν αυτό το φωτεινό στεφάνι, και δεν είναι τυχαίο και ο χρωματισμός, το καθαρό κίτρινο, το χρυσαφί. Δεν είναι τυχαίο, είπατε αυτό? Δεν είναι τυχαίο, όχι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γιατί σημαίνει το καθαρό κίτρινο για σας? Για μένα σαν γιατρός σημαίνει ενεργειακή ενέργεια θεραπευτική. Δηλαδή όποιος έχει αυτό γύρω του, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Σε χρώμα κίτρινο σημαίνει. Ναι, μετά που θα κάνουμε τις φωτογραφίες, που θα δούμε ορισμένες φωτογραφίες που έχω φέρει, θα δούμε ακριβώς και αυτούς τους χρωματισμούς. Τέλειο. Ναι. Τέλειο. Σε διέκοψε από κάτι, Παναγιώτη, θες να προσθέσεις κάτι? Ναι, θέλω να πω πάνω σε αυτό, γιατί είπε ο κύριος Τσέβης ότι υπάρχουν πολλά είδη ενέργειας. Εγώ θα διαφωνήσω. Υπάρχει ένα μόνο, το πνεύμα, όπου μέσα σε αυτό το πνεύμα που υπάρχει, υπάρχει η κλίμακα των ενεργειών, όπου ενέργεια δεν είναι η ενέργεια απλά, είναι η δύναμη και οι δυνάμεις. Οι δυνάμεις προϋπάρχουν. Αν δεν ανάψεις το φως, δεν γυρίσεις το διακόπτη, η δύναμη που λέγεται ηλεκτρισμός δεν ενεργοποιείται. Άρα η ενέργεια είναι μια άλλη κατάσταση της προϋπάρχουσας ταυτότητος δύναμης. Οι δυνάμεις λοιπόν κατευθύνονται από μία πηγή, και είναι το πνεύμα του Θεού, όπου έχει κλίμακα, και αυτές οι κλίμακες, ίσως αυτό να εννοεί ο κύριος Τσεβής, ότι υπάρχουν πολλά είδη ενεργειών. Θα το δούμε σε λίγο, αφού πρώτα, κυρίες, κύριοι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να δούμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, και αμέσως μετά πάλι μαζί. Είμαστε πάλι στον αέρα. Η Ελεάννα όλες τις ερωτήσεις τις κάνει εκτός αέρα, και αυτό είναι το περίεργο. Έχεις τον κύριο Μπριλάκη δίπλα σου, μπορείς να ρωτήσεις αυτό που ρώτησες. Ωραία, να συνεχίσω την ερώτηση. Για να περάσουμε μετά σε άλλα... έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα σήμερα και να δούμε. Θέλω να ρωτήσω αν έχω χρυσοκίτρινο χρώμα. Σημαίνει ότι έχω καλή υγεία και θετική ενέργεια? Που δεν έχεις. Καταρχήν οι χρωματισμοί της βιοενέργειάς μας από άποψη καθαρά επιστημονική, διότι όλα αυτά που θα πω απόψε έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά, όχι μόνο επειδή τα λέω εγώ, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική, την Ρωσία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχοσλοβακία, από την Βραζιλία μέχρι τη Σρι Λάνκα, υπάρχουν άνθρωποι, επιστήμονες, όχι μόνο γιατροί, φυσικοί, βιολόγοι και πάνω απ' όλα γιατροί, που ασχολούνται με την μελέτη της βιοενέργειας και φυσικά ορισμένοι με την εφαρμογή της, δηλαδή την βιοθεραπεία. Η βιοενέργεια λοιπόν, φωτογραφίζοντας την, θα δούμε ότι παρουσιάζει ορισμένα χρώματα. Μπλε, μοβ, λουλακί, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο. Οι χρωματισμοί από καθαρά επιστημονικής πλευράς και αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι καταρχήν το ποσοστό των ιχνοστοιχείων που έχει ο οργανισμός μας. Μαγκάνιο, σίδηρο, κάλιο κλπ. Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει αρκετά τον όλο χρωματισμό είναι η ψυχική κατάσταση του εξεταζομένου εκείνη τη στιγμή. Πάντα να ξέρουμε, όταν κάνουμε μία εξέταση, είτε είναι βιοενεργειακή, είτε είναι εξέταση του αίματος, είτε είναι μία ακτινογραφία ή αξονική, οποιαδήποτε εξέταση του οργανισμού μας, μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Εξετάζουμε για αυτή τη στιγμή, διότι μην ξεχνάμε ότι τα πάντα μεταβάλλονται. Λοιπόν, άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τον χρωματισμό της βιοενεργειάς μας είναι η ίδια η υγεία μας. Ή αν είμαστε υγιείς ή αν είμαστε ασθενείς. Ή αν πάσχουμε από την α ή β ασθένεια, όλα αυτά έχουν μία α ή β επιρροή στον χρωματισμό της βιοενεργειάς μας. Μάλιστα. Μπορείτε τώρα με τα μηχανήματα που έχετε εδώ να μας φωτογραφίσετε όλους μαζί ή τον καθένα χωριστά? Καταρχήν με το βιοενεργειακό προφίλ θα σας κάνω το βιοενεργειακό check-up του καθενός σας χωριστά. Αυτό γίνεται με τα... Πάντα φωτογραφίζοντας την άβρα των χεριών μας. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη εγώ, Γιατί όχι. Πρέπει να έρθει. Όχι, όχι, είναι ασύρματο. Και μπορείτε να μας εξηγείτε κιόλα. Βεβαίως. Λοιπόν. Περάστε από εδώ. Στραφείτε εκεί. Εδώ το κομπιούτερ μας έχει το επώνυμο. Παγουρά. Το μικρό, Ελεάνα. Ελένα, όπως θέλεις. Με έναν ή το γράφεις? Ναι, εμένα. Πότε γεννήθηκες? Να πούμε γι' αυτό, δηλαδή. Βεβαίως, πρέπει να μπει. Πέσε στα αυτή. Ας υποθέσουμε ότι ήσουν αυτό. Πέσε στα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην ίδια σου. Ναι, ημερομηνία. Την ηλικία την έχεις στα αυτή, δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω. Πώς.